Κρούσματα κακοποίησης, κακομεταχείρισης και παραμέλησης ανηλικών παιδιών έρχονται καθημερινά στο προσκήνιο με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τους να αναζητούν λύσεις για τη στήριξη όχι μόνο του παιδιού αλλά και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς, όπως εξηγεί η κοινωνική λειτουργός των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, Ευαγγελία Σαρακινάκη. Τα περιστατικά αυτά με ραγδαία μορφή εξελίσσονται αυξητικά προς τα πάνω. Οι δομές φιλοξενίας είναι πολύ περιορισμένες, είναι ήδη γεμάτες και αντιμετωπίζουμε πολύ έντονο το πρόβλημα το πού θα φιλοξενηθούν τα παιδάκια όταν πρέπει να απομακρυνθούν από το περιβάλλον τους. Είτε έχουν να κάνουν με ενδοσχολική βία, σχολικό εκφοβισμό, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση, τα κρούσματα αρχίζουν να διακρίνονται με την αλλαγή συμπεριφοράς και την τάση απομόνωσης των θυμάτων, όπως εξηγεί η ψυχολόγος από το χαμόγελο του παιδιού Φωτεινή Παπαδάτου. Ως επαγγελματίες να ακολουθούμε πιστά τις διαδικασίες, ειδικά όταν παιδιά μας αποκαλύπτουν κακοποίηση και δει τη σεξουαλική κακοποίηση που βλέπουμε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου και όλο ένα και περισσότερα τα περιστατικά φτάνουν στο φως και βλέπουν τη δικαστική. Να είμαστε ψύχρεμοι, να μπορέσουμε να του δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας, να του εξηγήσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν φταίει για ό,τι και να του έχει συμβεί και επίσης ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του ασκεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Η έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι το κλειδί για τη σωστή υποστήριξη των θυμάτων βίας και κακομεταχείρισης, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν ό,τι έχουν υποστεί και να συνεχίσουν τη ζωή τους με καλύτερες συνθήκες, χωρίς να κουβαλούν στην ψυχή τους το ψυχικό τραύμα, το οποίο συνοδεύει την παιδική κακοποίηση. Στο μυαλό μας πολλές φορές ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας είναι παιδιά καταδικασμένα. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Θα έλεγα ότι σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση και η επαγρύπνηση ώστε να αντιδρούμε ως κοινωνία από το πρώτο περιστατικό, πόσο δε μάλλον και με την πρόληψη, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μην φτάνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά ακόμα και αν ένα παιδί βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, είναι σημαντικό να παρέμβουμε έγκαιρα. Με την κατάλληλη υποστήριξη, με πολύ σωστές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, ένα παιδί πραγματικά μπορεί να συνεχίσει να ονειρεύεται όπως οποιοδήποτε άλλο παιδί. Σημάδια τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την κοινωνική απομόνωση, την απόσυρση, την αυθυμική αλλαγή στην παρουσία τρίτου ατόμου, αλλαγές στις παρέες, κλεισίματα, σκέψεις και τάσεις φυγής από το περιβάλλον. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Οργανισμού Κοινωνική Αφύπνιση και είχε τεράστια ανταπόκριση από το κοινό. Η κακοποίηση ανηλίκων, η ασέλγεια σε παιδικές ψυχές μπορεί να χαρακτηριστεί και να θεωρηθεί ως η βεβήλωση της πιο ανέμελης και όμορφης νιώτης, ως βιασμός της παιδικής αδότητας.